Να πάμε σε συνάδελφο τη Νίκ Τη Ζορμπά, η οποία είναι στο Ζάπιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, Νίκη, η συνέντευξη τύπου, καθώς εκεί ανακοινώνονται όλα τα νέα μέτρα, τα οικονομικά, για μάλλον εν ώψη των ευρωεκλογών. Πάμε όμως να δούμε λοιπόν αναλυτικά όλα τα μέτρα αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα Γιάννη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κοινή συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Αλέξης Τσίπρας με σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο, παρουσιάζοντας το πακέτο των θετικών μέτρων εν ώψη των ευρωεκλογών. Αφορούν το 2019 και το 2020 υπό το γενικό σύνθημα «Έφτασε η ώρα των πολλών». Ο κύριος Τσίπρας, στην εισαγωγική του ομιλία, παρουσιάζοντας το πακέτο των μέτρων, είπε ότι έφτασε η ώρα να δικαιωθούν οι κόποι και οι θυσίες όσων έβαλαν πλάτη στις πολιτικές του μνημονίου, δηλαδή των πολλών. Ζήτησε, παρουσιάζοντας το σχέδιό του, είπε ότι πρόκειται για σχέδιο τετραετίας και όχι μόνο της σημερινής ημέρας, για το οποίο, όπως σημείωσε, θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Ελληνική Βουλή. Αύριο ξεκινάει η συζήτηση. Στις ευρωεκλογές θα ζητήσει την έγκριση του ελληνικού λαού για αυτό. Και κατέληξε ότι η επίσημη έγκριση του ελληνικού λαού θα δοθεί στις εκλογές τις εθνικές, τις οποίες επανέλαβε ότι θα προκηρύξει τον Οκτώβριο. Πάμε λοιπόν, Νίκη, και πέρα, να πούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για 13η σύνταξη, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Επίσης συζήτησε για την μείωση του ΦΠΑ, αλλά και για κάποια άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα η επιδότηση των εισφορών σε άτομα ηλικίας μέχρι 25 χρονών κατά 80%. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αυτά τα πράγματα πιο αναλυτικά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πακέτο του 2019, δηλαδή τα μέτρα που θα νομοθετηθούν άμεσα και θα εφαρμοστούν άμεσα. Καταβολή 13ης σύνταξης, κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου, 13% ΦΠΑ σε εστίαση και 6% σε ΔΕΗ και φυσικό αέριο, ενώ ο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα διαμορφώνεται στο 13%. Σε ό,τι αφορά το πακέτο για το 2020, έκπτωση τόκων στεγαστικών δανείων από φορολογητέο εισόδημα, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε νέους, το 80%, για 80% θα είναι η επιδότηση σε νέους έως 25 ετών και από 25% σε νέους έως 29. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό, Γιάννη, να διευκρινίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας προανήγγειλε ότι αυτή την εβδομάδα θα κατατεθεί, έχει ανοίξει ένας ειδικός λογαριασμός, έχει ανοίξει το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να καταβάλει προκαταβολικά 5,5 δις ευρώ, δηλαδή το 3% του ΑΕΠ, ως εγγύηση προς τους δανειστές, ότι ανεξαρτήτως εφεξής της πορείας της ελληνικής οικονομίας, θα πάρουν κανονικά τα συμφωνηθέντα χρήματα που πρέπει να καταβληθούν από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό επί της ουσίας αποτελεί μια εγγύηση και επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω αυτής της καταβολής να κλείσει τα στόματα ότι πρόκειται για παροχές προεκλογικές, οι οποίες είναι στον αέρα, και ότι την επομένη των εκλογών δεν θα ισχύουν τίποτα από όλα όσα έχει προαναγγείλει ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, στο ερώτημά του, Νίκη, από δημοσιογράφο, εάν αυτά αποτελούν εν μέρη και μια προεκλογική παροχολογία με στόχο τις εκλογές, ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά το παραδέχτηκε και λέει: μην μας κατηγορήσετε, αν για αυτόν τον λόγο και εμείς θα υποβάλουμε μεταξύ άλλων τώρα. Λοιπόν,